οφείλουμε να σταθούμε σε δύο άκρως αποκαλυπτικά και θεολογικά σημεία, τα οποία προς το μόνο τους αιρετικούς χιλιαστές που αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού, αλλά και γενικώς όσους αιρετικούς και ορθοδόξους τάκα στο όνομα της αγάπης αγλύνουν τις αμφωτέρωθεν δογματικές και εκκλησιολογικές διαφορές, λέγει ο Κύριος μας, και νυν δόξα σών με εσύ πάτε παρά σε αυτό τη δόξη ήγον παρά σύ, παρά του κόσμου είναι, δηλαδή τώρα δόξα σε με εσύ πατέρα μου, με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ομολογεί ότι υπάρχει πριν τη δημιουργία του Χριστού κόσμου, πριν ακόμη και από τους Χριστούς αγγέλους. Υπάρχουν όμως και σήμερα πολλοί ανόητοι και ασεβοί που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ανέφερε ποτέ πως είναι ο Θεός. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα διαψεύδει αυτούς και τους ομοίους τους αιρετικούς του 4ου αιώνα. Τα λόγια του Κυρίου μας αποδεικνύουν περίτρανα ότι είχε πλήρη συνείδηση του ποιος ήταν και ποιο ήταν το έργο που έπρεπε να επιτελέσει για τη σωτηρία μας. Αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο συνάνθρωπος με τον Θεό Πατέρα, Θεός Λόγος, που βρισκόταν κοντά του πριν και κατά τη δημιουργία του κόσμου, συνδημιουργός με εκείνον, με το Άγιο και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό αποδεικνύεται και λίγο παρακάτω στη φράση «Είναι όσοι εν καθώς εμείς», δηλαδή για να είναι ένα, δηλαδή ενωμένοι άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς εδώ στον ουρανό. Αν ο Χριστός ήταν ένα άνθρωπος απλός, ένας καλός κοινωνικός διδάσκαλος ή ιδρυτής μιας καινούργιας θρησκείας και τίποτα περισσότερο, τότε πώς θα ήταν δυνατόν να ισχυρίζεται ότι είναι ένα με τον Θεό Πατέρα, ότι προϋπάρχει δημιουργίας και ότι όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι και δικά του. Ή θα έπρεπε να είναι ασεβής ή τρελός ώστε να ξεστομίσει τέτοια λόγια. Αλλά υπάγεται, αδερφοί μου, της βλαστημίας, φεύγεται μακριά από τέτοιες ανόητες υποθέσεις. Ο Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός, ο αληθινός και ταπεινός Θεός, που έγινε άνθρωπος και για χάρη μας. Επειδή η ανθρωπότητα δεν είχε τη δυνατότητα να σωθεί από μόνη της, διότι αν δεν είναι ο Θεός Χριστός, αλλά άνθρωπος σκοταγμένος και αυτός στη φθορά των όντων, τότε πώς μπορεί να μας σώσει? Μία τέτοια θεώρηση οδηγεί τα πάντα στη ματαιότητα. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι μάταιη η πίστη μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εάν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε αυτή η πίστη είναι δύο φορές μάταιη. Αλλά και πάλι η φράση «Είναι όσοι εν, καθώς και εμείς» αποτελεί μέτρο ορθόδοξης εκκλησιολογίας, αφού η ενότητα της ουσίας των τριαδικών προσώπων είναι και ενότητα θελήσεων. Υπάρχει, αδελφοί μου, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα μία βουλή, μία θέληση, μία απόφαση, μία, ας το πούμε έτσι, γνώμη. Δεν είναι δυνατόν αλλά και να θέλει ο Πατήρ και άλλα να θέλουν ο Υιός και ο Άγιο Πνεύμα. Θα πει κάποιος, καλά, εντάξει, αλλά αυτά τι μας νοιάζουν και γιατί τόση επιμονή στο να γνωρίζουμε τόσο βαθιές θεολογικές αλήθειες περί Θεού? Έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό, διότι από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες διασφαλίζεται το ορθόδοξο πλήρωμα. Σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που πιστεύουν λαθασμένα πως η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός ομοιάζει με δέντρο αποτελούμενο από πολλά κλαδιά, την Ορθοδοξία, τον Παπισμό, τις εκατοντάδες προτεσταντικές παραφιάδες, ότι δηλαδή καμία από αυτές τις ομολογίες δεν κατέχει την αλήθεια, αλλά όλες μαζί αποτελούν το σώμα του Χριστού. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολή Εκκλησία,
όμως η άποψη αυτή δεν είναι απλώς λανθασμένη, είναι και δαιμονική. Αν αναλογιστούμε μάλιστα και τη μεγάλη παγίδα του εσωτερικού οικομονισμού που επιδιώκει άμβληση των θεολογικών διαφορών, ισοπαίδωση των δογμάτων αληθιών και ένωση όλων των χριστιανών στο όνομα της αγάπης και όχι της αληθείας. Είναι όμως ποτέ δυνατόν να υπάρξει ενότητα κατά το τριαδικό πρότυπο όταν υπάρχει διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται κάθε ομολογία την αλήθεια, όταν άλλα πιστεύουν και θέλουν οι Ορθόδοξοι και άλλα πιστεύουν και θέλουν οι λοιποί χριστιανοί, όταν οι πρώτοι ομολογούν ότι η Θεία Κοινωνία είναι από το σώμα του Χριστού και άλλοι ότι αυτά είναι παραμύθια των Ορθοδόξων, πώς μπορούν να συνεπάρξουν και σε μία ενότητα αποδέκτες και αλληλητές της θεότητος του Χριστού. Τι θα έπρεπε να κάνουν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα, όταν ο Άγιος έλεγε πως ο Λόγος, ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Πώς θα μπορούσαν ακόμη και στο όνομα της αγάπης να εναρμονίσουν την ευσέβεια και την αλήθεια με την ασέβεια και το ψέμα. Ευχόμαστε βεβαίως ως Εκκλησία και καλώς για την ενότητα των πάντων, όμως αυτή δεν μπορεί να υπάρξει σε ετερόγνωμους χριστιανούς. Η αλήθεια δεν είναι παιχνιδότοπος για να διαλέξει ο καθένας το παιχνίδι του. Η αλήθεια είναι μία και ορθόδοξη. Γι' αυτήν αγωνίστηκαν οι πατέρες Εκκλησίας και εμείς έχουμε ευθύνη γιατί διαφυλάξουμε ακέραιοι. Αμήν.